Σημαντική και πολύ αγχώδης νίκη. Ένα παιχνίδι που, όπως έδειξε και το είδατε όλοι, ότι έπρεπε να το έχουμε κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ. Αυτό παραθέτουμε φέτος. Χάνουμε πολλά γκολ, ματώνουμε να βάλουμε γκολ μπροστά και τρώμε εύκολα γκολ πίσω. Με μισή ευκαιρία μας βάλανε ένα γκολ και εμείς με 10 ευκαιρίες βάλαμε 2. Το ζητούμενο τώρα για τον Πολυτεχνείο. Ήταν μια μάχη σήμερα. Το ζητούμενο είναι ότι κερδίσαμε, προχωράμε, αλλά 3 παιχνίδια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ τα παιδιά πάρα πολύ για το πάθος που δίνουν, για την αγάπη για την ομάδα, που συμμετοχή στις προπονήσεις που είναι συνέχεια από 18-22 άτομα και πιστεύω στο τέλος θα δικαιωθούμε. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, όπως είπες. Κάναμε και την πρώτη αγωνιστική ένα μεγάλο βήμα. Περιμένουμε άλλα 2 παιχνίδια, 3 που έχουν μείνει. Να κερδίσουμε και να μείνουμε στην κατηγορία. Είσαι αισιόδοξο, 3 μάτς μένουν. Ναι, είμαι αισιόδοξο και στη ομάδα. Τα τελευταία παιχνίδια έχει βρει ένα φοβερό κλίμα. Έχει γίνει μια δυνατή οικογένεια και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Ανταποκριθήκαμε στις συνθήκες του αγώνα. Παίξαμε και σήμερα καλό ποδόσφαιρο, όπως και σε άλλα παιχνίδια που είχαμε χάσει. Απλά σήμερα ήμασταν πιο αποφασιστικοί και μας βοήθησε και λίγο η τύχη. Η νίκη ήταν δίκαιη και πλέον κρατάμε, πιστεύω, την παραμονή στα πόδια μας και στα χέρια μας. Έχουμε 3 παιχνίδια, μπορούμε να χτυπήσουμε και τα 3. Πολύ δυνατό το πρωτάθλημα φέτος. Το καλό είναι ότι η ομάδα δείχνει σημαδιά ζωής την κατάλληλη χρονική περίοδο. Φορμαρίστηκε την κατάλληλη χρονική περίοδο. Έχουμε 3 συνεχόμενες νίκες. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ήμασταν ασύνδετοι στο πρώτο ημίχρονο, δεν παίξαμε καθόλου καλά. Δώσαμε ευκαιρίες πολλές στην αντίπαλη ομάδα, κατόρθωσε και μας έβαλε 2 γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Βάλαμε ένα γκολ, αλλά δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Καλή προσπάθεια των αντιπάλων, ήταν για αυτούς πολύ σημαντικό το παιχνίδι, κατορθώσανε και πήραν τους 3 βαθμούς. Συνεχίζουμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε κι εμείς κάποιους πόντους ακόμη για να σωθούμε οριστικά.